Στην ΑΦΑΚΤΟ βρέθηκε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Τάσος Αντωνόπουλος. Ο κύριος Αντωνόπουλος, με την παρουσία της Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ στην Ετωλοκαρνανία, Βάσοντα Οσάνη, και του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας Ετωλοκαρνανίας, Αριστίδη Παπανδρέου, και του Γενικού Γραμματέα Αντώνη Φλόρου, επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας της πόλης, όπου είχαν σειρά επαφών και συναντήσεων με τους εργαζόμενους σε αυτό και με την επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Υγείας. Ο κ. Αντωνόπουλος, σε αποκλειστικές του δηλώσεις στην τηλεόραση του ΛΕΠΑΤΟ, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει το Κέντρο Υγείας της περιοχής, αλλά και το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας της Άνω Χώρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται ωράρια εργασίας και να μην δίνονται άδειες στο προσωπικό. Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία πολλές φορές δεν εξασφαλίζει την δωρεάν δημόσια υγεία στους πολίτες. Να φανταστείτε ότι μετά το πρόβλημα από την ακρίβεια που υπάρχει είναι οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Οι πολίτες έχουν, από ό,τι έχει φανεί για τα μεγάλα αστικά κέντρα, λιγότερες και ακριβότερες επιλογές. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, βρισκόμαστε και στην περιφέρεια, όπως εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Το κέντρο υγείας νοσοκομείο, ο Θεός να το κάνει νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας είναι. Μπορεί να είναι σε λίγο καλύτερη θέση στελέχωσης από κάποια άλλα κέντρα υγείας, φαντάσματα στην κυριολεξία, που υπάρχουν εργαζόμενοι, αλλά εδώ λίγο πιο πάνω στην Άνω Χώρα, να φανταστείτε ότι είναι δύο και μόνο νοσηλεύτριες για να κρατήσουν ανοιχτό το κέντρο υγείας. Εκεί καταστρατηγούνται ωράρια, καταστρατηγούνται ρεπό, άδειες μητρότητας, κανονικές άδειες κτλ. Και δεν έχει να κάνει με εμάς. Ένα εθνικό σύστημα υγείας δεν είναι ούτε για να έχουμε εμείς δουλειά, ούτε για να περνάμε εμείς καλά. Ένα εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να είναι δημόσιο και δωρεάν, με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών που έχουν ανάγκη σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν οι λιγοστοί και αφυδατωμένοι εργαζόμενοι που κρατάμε όλα αυτά τα χρόνια και στην πανδημία το αποδείξαμε, ανοιχτό το σύστημα υγείας, να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο με μόνιμους γιατρούς, μόνιμους νοσηλευτές, νοσηλεύτες και λοιπό προσωπικό, για να μπαίνουμε να υπηρετήσουμε τον πολίτη στη δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Τι έχει αποδείξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 5-6 χρόνια? Ότι έχουμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις. Αλήθεια, πώς ακούγεται ακόμα και στο λαό, στους εργαζόμενους της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, ότι τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, αυτός που έχει χρήματα θα παρακάμπτει την ουρά στο λαϊκό που θητεύω εγώ, τα 40, 50, 70 άτομα για χειρουργείο, θα δίνει 2-3 χιλιάδες ευρώ για να προκειμένου να βρει την υγειά του. Όταν ο ίδιος ο πολίτης της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, παραδείγματι, έχει βάλει πολύ βαθιά στο χέρι στην τσέπη και έχει πληρώσει υπηρεσίες υγείας. Εδώ όμως, μετά την επίσκεψη που έκανα και μίλησα με όλους τους εργαζόμενους πόρτα-πόρτα και μιλήσαμε όλους σε μίνι συγκεντρώσεις, όπου τώρα θα κάνουμε κουβέντα και είμαι πάνω από 3 ώρες στο κέντρο υγείας εδώ, δεν είναι επιδερμική επίσκεψή μας. Θέλω να δούμε και τα προβλήματα των εργαζομένων. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι δυνατόν μία νοσηλεύτρια με 750 ευρώ και στα αστικά κέντρα, βέβαια, να έχει και τα ενίκια και όλα αυτά, να είναι απρόσκοπτη στη δουλειά της για να κάνει τη δουλειά της. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Η κυβέρνηση, μετά από 14 χρόνια μνημόνια, επέρεται ότι μας έδωσε μια αύξηση των 32-35 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν μετά την πανδημία οι εργαζόμενοι είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν είναι δυνατόν το προσωπικό να είναι συνεχώς και μειούμενο, και μάλιστα το 1/3 του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία συμπεριλαμβάνουν και την ΑΦΠΑΚΤΙΑ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας και τη γύρω περιοχή Μεσολόγγι Αγρίνιο, είναι με ελαστικές θέσεις εργασίας. Είναι επικουρική, είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, είναι ο ΑΕΔ, είναι 57 εργαζόμενοι στους 67 προκειμένου να συμπληρώσουν για να πάρουν τη συνταξιοδότηση, είναι το 33% μόνιμα. Για να καλύψουν μόνιμες και διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είχε πει ότι αναλαμβάνει προσωπικά και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές τη δημόσια υγεία και το εθνικό σύστημα υγείας, έρχεται σε αντίθεση με ό,τι σας συμβαίνουν σήμερα. Οι υπηρεσίες υγείας ιδιωτικοποιούνται, βλέπει ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, ιδιωτικά απογευματινά ιατρία που προϋπήρχαν, ιδιώτες γιατροί να χειρουργούν στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και να έχουν λιγότερες και ακριβότερες επιλογές. Αυτό έρχεται σε αντιστοιχεία με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και αυτή τη στιγμή είχαμε να καταγγείλουμε αυτή την πολιτική, διότι είναι μια πολιτική η οποία βάζει πάνω από τα κέρδη το αγαθό που λέγεται υγεία. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ιδιωτικοποιείται η υγεία. Είναι απαγορευμένο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούμε όλοι οι υπηρεσίες υγείας, όπως είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια Αγρίνιο Μεσολόγγι, στο λαϊκό μες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει γίνει γνωστό ότι στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε η χώρα με τις λιγότερες νοσηλεύτριες στα 1.000 κατοίκους. Η κατάσταση είναι στο απαράδεκτο και στο απροχώρητο. Γι' αυτό εμείς προχωράμε σε κινητοποιήσεις. Είχαμε προχθές στην Αθήνα, όπου ο Γεωργιάδης
δεν μας συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει εργαζόμενους όπως τους χαρακτηρίζει. Πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα και δεν πρέπει και να απολύει εργαζόμενους. Για παραδείγματο, στην Πάτρα, στον Άγιο Ανδρέα, να έχουμε 120 εργαζόμενους καθαρίστριες, να τους διώχνει όπου στοιχίζουν 1.100 ευρώ και να προσλαμβάνει τις ίδιες ή κάποιους άλλους για την ίδια καθαριότητα με 200, 200 και 300 ευρώ. Και να έρθουν κάποιοι, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια, μετά από λίγα χρόνια, να μην βάλουν μνημόνια πάλι και να εξηγιάνουν πάλι αυτή τη χώρα, ενώ οι ίδιοι θα βοηθήσουν πάλι να μπει η χώρα σε μια βαθύ τούνελ με όλες αυτές την κατασπατάλιση του δημοσίου χρήματος που γίνεται. Ο κύριος Αντωνόπουλος, ωστόσο, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές καταγγελίες τόσο από το Σωματείο Εργαζομένων όσο και από απλούς πολίτες που αφορούν τη συμπεριφορά και την ενγέννη στάση της επιστημονικά υπεύθυνης των κέντρων υγείας Ναυπάκτου και άνω χώρας. Όπως είπε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, η Ομοσπονδία γνωρίζει για όλα αυτά και διαπίστωσε πως όντως στο κέντρο υγείας υπάρχει μια εργασιακή ένταση και ένα κλίμα τρομοκρατίας με τους εργαζόμενους να γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, αλλά να μην θέλουν να μιλήσουν, φοβούμενοι τυχόν κυρώσεις. Ο κύριος Αντωνόπουλος τους προέτρεψε να μιλήσουν έτσι ώστε να λυθούν προβλήματα που υπάρχουν εντός του κέντρου υγείας. Εκείνο όμως που διαπίστωσα, εδώ στο κέντρο υγείας υπάρχει μια ένταση. Και καταλαβαίνετε, η ένταση όταν ένα μονοθεματικό θέμα απασχόλησε. Μια εργασιακή ένταση. Και διαπίστωσα και κάτι άλλο που δεν το έχω εύκολα διαπιστώσει στους χώρους. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε λιγότερους μισθούς. Μπορεί να μην έχουμε προσωπικό. Αλλά εδώ διαπίστωσα και είναι θλιβερό προνόμιο και συμβαίνει και κάπου αλλού. Ένα ρητό. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς. Διαπίστωσα δε διεργαζόμενους που λέγανε: εγώ δεν θέλω να σου πω για κάποια θέματα ή θα βρω τον πελά μου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε να μιλάμε. Ποιο μπελάτι θα βρει, από ποιον. Υπάρχει φοβισμός, πιστεύετε. Υπάρχει ένας φόβος. Δεν μπορώ να πω ότι να προσδιορίσω από πού έρχεται και αν είναι ένας φόβος συγκεκριμένης κατάστασης που έρχεται να έχει εμπεδοθεί στους εργαζόμενους, αλλά αυτό πρέπει να σπάσει. Εμείς οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, για ένα είμαστε υπερήφανοι, για τη δημοκρατία μας, για την ελευθερία του λόγου και έχουμε μάθει να τα φέρουμε στα δύσκολα εις πέρας. Αυτό αποδείχθηκε στην πανδημία. Δεν κολώνουμε, δεν μασάμε. Γι' αυτό ακριβώς συνιστώ στους εργαζόμενους να μιλάνε, να συναθρίζονται, να συνδικαλίζονται και να βάζουν πάντα όχι τα δίκαια αιτήματα που έχουν, το συμφέρον του πολίτη στη δύσκολη στιγμή της ζωής τους.